Κωνσταντίνος Στούπας, δημοσιογράφος, αρθρογράφος στο Capital και οικονομικός συντάκτης σε πολλές εφημερίδες στο παρελθόν. Κύριε Στούπα, καλώς ορίσατε στο News Hub. Καλημέρα σας. Κύριε Στούπα, μετά από 13 χρόνια η Ελλάδα παίρνει επιτέλους την πολυπόθητη επενδυτική βαθμίδα που έδωσε αρχικά ο DPRS, ένας από τους 4 μεγάλους επενδυτικούς οίκους, και θέλω να μας πείτε τι σημαίνει αυτό για την επένδυση, για τις επενδύσεις στην Ελλάδα με την ευρύτερη έννοια, και θα προχωρήσουμε και στα επιμέρους. Αναμφίβολα είναι μια θετική εξέλιξη. Επί της ουσίας τυπικά γυρνάμε στην πρώτη του 2010 περίοδο που είχαμε επενδυτική βαθμίδα. Πρακτικά αυτό σημαίνει η επενδυτική βαθμίδα ότι τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, τα οποία κατά ένα μεγάλο μέρος βρίσκονται στους ισολογισμούς των ελληνικών τραπεζών, τα ομόλογα αυτά θα μπορούν να γίνουν δεκτά ως ενέχειρα. Δηλαδή οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούν να βάζουν ομόλογα του δημοσίου που έχουν πολλά ως ενέχειρο και να αντλούν ρευστότητα από τις διεθνείς αγορές. Αυτό σημαίνει δηλαδή είναι μια ένεση ρευστότητας στις τράπεζες και κατά συνέπεια και στην οικονομία. Περισσότερη ρευστότητα σημαίνει ότι η δυνατότητα για χαμηλότερα επιτόκια, με βάση πάντα το σημείο αναφοράς τα βασικά επιτόκια που διαμορφώνονται κάθε φορά, θα έχουν δηλαδή την ευκαιρία, τη δυνατότητα οι τράπεζες και ρευστότητα να έχουν και επιτόκια ανταγωνιστικότερα να διαμορφώσουν. Είναι μια όθηση αυτό για την οικονομική ανάπτυξη. Βέβαια θα πρέπει να το δούμε και στη γενικότερη συγκυρία. Ανάλογα με τις εξελίξεις της διεθνής αυτή την περίοδο και τις εξελίξεις αυτές που έχουν σχέση με τα καιρικά φαινόμενα, με τις καταστροφές που ζήσαμε τις τελευταίες εβδομάδες και ημέρες. Στη διεθνή συγκυρία αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε, που παρατηρούμε τους τελευταίους μήνες, είναι μία αύξηση των επιτοκίων, δηλαδή μία σύσφυξη της ρευστότητας. Αυτό είναι το αντίστροφο με αυτό που λέγαμε πριν ότι θα συμβεί στην ελληνική οικονομία. Άρα αυτό που θα συμβεί στην ελληνική οικονομία θα πρέπει να το συνυπολογίσουμε ότι διάγουμε μία περίοδο ανόδου των επιτοκίων διεθνώς και σύσφυξης της ρευστότητας με στόχο την διθάσευση του πληθωρισμού. Θα δούμε και λίγο αργότερα στη συζήτησή μας πώς επηρεάζουν οι διεθνείς εξελίξεις την εγχώρια πραγματικότητα εδώ στην οικονομία, αλλά ήθελα να μας πείτε για το πώς η κυβέρνηση πάνω υπολογίζει ότι το χρέος θα μειωθεί στο 162% του ΑΕΠ μέσα στο 2023. Η ερώτηση είναι, θα μπορέσει να κρατήσει τους ανάλογους δημοσιονομικούς κανόνες που προβλέπονται μετά από αυτές τις μεγάλες καταστροφές που είχαμε, δηλαδή πλημμύρες και πυρκαγιές? Πιστεύω ότι σήμερα νομίζω ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με την Ursula von der Leyen για προκειμένου να συζητήσουν για πόρους σε σχέση με τις καταστροφές που γίνανε. Θεωρώ πολύ πιθανό ότι ένα μεγάλο μέρος των καταστραφών και των ενισχύσεων θα αναπληρωθούν από κοινοτικούς πόρους. Αυτή τη στιγμή με βάση τα στοιχεία που υπήρχαν ο προϋπολογισμός εκτελούνταν στην κατεύθυνση του να είναι πλεονασματικός, να γίνει πλεονασματικός. Θεωρώ επειδή ένα μεγάλο μέρος των καταστροφών θα στηριχτεί από ευρωπαϊκούς πόρους, θα καλυφθεί από ευρωπαϊκούς πόρους, δεν θα είναι μεγάλος ο αντίκτυπος αυτός καθ' αυτός από τις καταστροφές στον προϋπολογισμό. Θα είναι όμως μεγάλος ο αντίστροφος, ο αντίκτυπος σε σχέση ενδεχομένως με τις πληθωριστικές πιέσεις. Τους τελευταίους μήνες, ενώ είδαμε τις τιμές της ενέργειας να αποκλιμακώνονται, παρατηρούμε στο μέτωπο του πληθωρισμού επιμονή στον πληθωρισμό των τροφίμων. Δηλαδή το ότι οι τιμές των τροφίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και συνεχίζουν να ανέρχονται. Αυτό είναι ο πληθωρισμός, η μεταβολή. Αυτό, το γεγονός ότι χτυπήθηκε από τις πλημμύρες η πεδιάδα της Θεσσαλίας, ενδεχομένως θα δημιουργήσει κάποιες περαιτέρω πιέσεις στον πληθωρισμό των τροφίμων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε βέβαια ότι είμαστε μια διεθνοποιημένη αγορά και οι τυχόν ελλείψεις θα καλυφθούν από εισαγωγές. Από εκεί και πέρα όμως ένας αντίκτυπος, ένα πλήγμα θα υπάρχει, γιατί
η γεωργική παραγωγή και η κτηνοτροφική παραγωγή της περιοχής, των περιοχών που επλήγησαν, έχουν ένα μερίδιο στο ΑΕΠ της χώρας. Δεν είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε ακριβώς ποιες είναι αυτή τη στιγμή, ποιες θα είναι οι συνέπειες, αλλά κάποιες συνέπειες σίγουρα θα υπάρξουν. Το να ανατρέψουν τώρα τον προϋπολογισμό και την πορεία της χώρας χωρίς να υπάρξουν άλλες διεθνείς εξελίξεις δυσμενείς, δεν το βλέπω δυνατό. Ναι, τώρα μας αναλύσετε λίγο το πρακτικό κομμάτι όσον αφορά τα οικονομικά. Το δίπτυχο τώρα πολιτική σταθερότητα και επενδυτική βαθμίδα φαίνεται ελκυστικό για τις ξένες επενδύσεις. Σας τρομάζει για το πρώτο μέρος την πολιτική σταθερότητα ότι όλα αυτά μπορούν να φέρουν αποσταθεροποίηση? Δεν βλέπω πώς μπορεί να φέρουν αποσταθεροποίηση τρεις μήνες μετά τις εκλογές. Δεν το βλέπω αυτό πιθανό. Αντιθέτως, αυτό που φοβίζει, που με φοβίζει περισσότερο μετά το αποτέλεσμα των τελευταίων εκλογών, είναι η αλαζονία και τα λάθη που προέρχονται, που προκύπτουν από αυτή. Μάλιστα. Τώρα για τα νοικοκυριά, για να το πάμε ένα επίπεδο παρακάτω. Τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, τι θα αλλάξουν? Η επενδυτική βαθμίδα δηλαδή, δύο σκέλη είναι αυτή η ερώτηση, για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και για το αν θα έπρεπε να δούμε το παραγωγικό μοντέλο. Θα αλλάξει επιτέλους ο στόχος, θα φύγουμε από τη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού? Είναι, θεωρώ δύσκολο την Ελλάδα να φύγει από τη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού, γιατί είναι ο εύκολος τρόπος να παράγει απασχόληση και επιχειρηματικά κέρδη. Είναι τόσο ελκυστικός που δεν βοηθά άλλους τομείς να αναπτυχθούν, να απορροφήσουν ρευστότητα και να αναπτυχθούν. Υπάρχουν βέβαια κίνητρα. Είδαμε τα τελευταία χρόνια να γίνονται κάποιες σημαντικές επενδύσεις σε ό,τι αφορά την πληροφορική, την ενέργεια, αλλά είναι συμπληρωματικά σε αυτό το μοντέλο. Δεν θεωρώ εύκολο η Ελλάδα να γίνει μια βιομηχανική χώρα όπως είναι η Τουρκία, ας πούμε, γιατί δεν έχει καταρχήν τους δημογραφικούς όρους για να γίνει. Δεν έχει νεαρό πληθυσμό. Έχει υψηλά σχετικά μισθούς σε σχέση με τις χώρες σαν την Τουρκία που την ανταγωνίζονται. Άρα δεν βλέπω με ποιο τρόπο θα μπορούσε να γίνει παραγωγική αυτή η χώρα. Νέους δεν έχει, υψηλότερους μισθούς έχει, υψηλές συντάξεις έχει. Μην τη συγκρίνουμε με τη Γερμανία και τη Γαλλία, ας πούμε, τις συντάξεις μας. Σε σχέση με την Τουρκία και την Βουλγαρία είναι υψηλές. Καλά, σίγουρα δεν λέμε ότι αυτό το πράγμα μπορεί να αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά και μετά από τα αποτελέσματα που άφησε ο κορονοϊός, που είναι τροφή για σκέψη όσον αφορά μια έστω μερική αυτάρκεια, που έδειξε, ας πούμε, ότι τελικά το να μην παράγεις τίποτα στη χώρα σου αλλά να τα κάνεις όλα εισαγωγή, αυτό σε μια τέτοια δύσκολη συγκυρία είναι κάτι πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι άφησε ένα μήνυμα που τουλάχιστον όσοι είναι σε κυρίες θέσεις πρέπει να το δουν και να αλλάξει στροφή ενδεχομένως με μια ακτίνα χρόνου. Ναι, δεν πιστεύω ότι σίγουρα άφησε. Το άφησε συνολικότερα για τη Δύση, το βλέπω αυτό, για τη μεταφορά τμήματων της παραγωγής εντός της επικράτειας της Δύσης. Η Ελλάδα δεν βλέπω ότι κερδίζει έδαφος αυτό. Βλέπουμε, η τελευταία εξέλιξη είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια που παίζει ρόλο και η χώρα μας σαν ενδιάμεσος, μια προσπάθεια αντικατάστασης της Κίνας με την Ινδία. Είναι για τον διάδρομο αυτό που ξεκινάει από την Ινδία, θα περνάει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τη Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ και θα φτάνει στην Ελλάδα για να πηγαίνει στην Ευρώπη. Είναι πάλι υποκατάσταση των εισαγωγών, δηλαδή μη εξάρτηση από μια χώρα που γεωπολιτικά αρχίζει να απομακρύνεται από τη Δύση, στην Κίνα. Η Ελλάδα δεν έχει τις δημογραφικές προϋποθέσεις. Σκεφτείτε ότι τα τελευταία χρόνια και ακόμα και σήμερα είναι πολύ πιο ελκυστικό για κάποιον νέο Έλληνα ο οποίος έχει κάποια εξειδίκευση και προοπτικές επαγγελματικές, είναι πολύ πιο ελκυστικό να φύγει στο εξωτερικό παρά να μείνει στην Ελλάδα. Και αυτό θα είναι και πρόβλημα για τις επιχειρήσεις που παραμένουν στην Ελλάδα, η ανέβρεση εξειδικευμένου, υψηλής εξειδίκευσης προσωπικού. Στην Ελλάδα μένουν γενικά οι χαμηλής ειδίκευσης άνθρωποι, οι συνταξιούχοι, και έρχονται και μετανάστες χαμηλής ειδίκευσης.
Αυτό είναι το μοτίβο που βλέπω και δεν είναι θαρρυντικό, νομίζω. Σίγουρα δεν είναι θαρρυντικό, κύριε Στούπα. Τώρα, για να κλείσουμε την επενδυτική βαθμίδα και να πάμε λίγο στην ευρωπαϊκή οικονομία, Financial Times, Associated Press και Bloomberg, Handelsblatt, όλα τα μεγάλα ειδησιογραφικά site που ασχολούνται με την οικονομία και τα δίκτυα σχολίασαν πολύ θετικά την επιστροφή της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα. Αυτό πώς αντανακλάτε στις αγορές? Νομίζω στις αγορές, ό,τι αφορά το χρηματιστήριο, έχει προεξοφληθεί ένα μεγάλο μέρος της αναβάθμισης. Στην οικονομία θα υπάρξουν σίγουρα, αλλά εγώ φαντάζομαι προσωπικά και θα σας πω μια εκτίμηση, ας πούμε, που δεν έχει γίνει, δεν έχει ακουστεί ακόμα καθόλου, ούτε στα διεθνή μέσα. Η Ελλάδα πήγε καλά τα τελευταία χρόνια, η οικονομία, κυρίως λόγω των κρίσεων, δηλαδή η πανδημία δημιούργησε ευκαιρίες από τη μία πλευρά να υπάρξει δημοσιονομική χαλάρωση και από την άλλη πλευρά προέκυψε αυτό το πρόγραμμα το Next Generation που ήταν, που για μας αναλογούσαν περίπου μαζί με τη μόχλευση 70 δισεκατομμύρια που δημιούργησε ένα υπόστρωμα επενδύσεων για τα επόμενα χρόνια. Ήρθαν πολλές επιχειρήσεις από το εξωτερικό για να εκμεταλλευτούν αυτό το πρόγραμμα και να κάνουν επενδύσεις στην Ελλάδα. Επειδή παρατηρώ τις διεθνείς εξελίξεις τον τελευταίο καιρό, τους τελευταίους μήνες και τα τελευταία δύο χρόνια, υπάρχει μια πίεση στις ευρωπαϊκές οικονομίες, όχι μόνο στην Ελλάδα, στις ευρωπαϊκές οικονομίες και ιδίως στην ατμομηχανή, στη Γερμανία, φυγής των επιχειρήσεων προς την Αμερική. Γιατί η Προεδρία Biden εφαρμόζει ένα πρόγραμμα επιδότησης των επενδύσεων για αυτά που λέγαμε πριν, της επιστροφής της παραγωγής και για τις πράσινες νέες τεχνολογίες, επιδότησης όλων αυτών των ενίσχυσης όλων αυτών των επενδύσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι τόσο ελκυστικό που πολλές ευρωπαϊκές και γερμανικές επιχειρήσεις, αντί να επενδύσουν στη Γερμανία παραδείγματος χάρη, πηγαίνουν και επενδύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πρόγραμμα αυτό, αν θυμάμαι καλά, είναι του ύψους των 3 ή 4 τρισεκατομμυρίων. Nice. Είναι τεράστιο. Φαντάζομαι ότι αυτό θα δημιουργήσει μια πίεση στην Ευρώπη, η οποία θα ανταποκριθεί σύντομα με ένα αντίστοιχο πρόγραμμα πανευρωπαϊκό. Δηλαδή, αν μιλάγαμε τότε μετά την πανδημία για αυτό το πρόγραμμα, το Next Generation, που ήταν 700 ή 800 δισεκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, θα πρέπει να απαντήσει με ένα αντίστοιχο πρόγραμμα, προκειμένου να κρατήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τις παραγωγικές μονάδες στην Ευρώπη. Χώρες που έχουν χαμηλή ανταγωνιστικότητα γενικά και απίθαρχο πληθυσμό σε σχέση με την παραγωγή, όπως η Ελλάδα, μπορεί να ευνοηθούν από αυτό. Δηλαδή να προκύψουν άλλο ένα μεγάλο ποσό για τα επόμενα χρόνια επενδύσεων και να έρθουν και κάποιες σημαντικές επενδύσεις στην Ελλάδα πάλι. Αλλά επιδοτούμενες από την Ευρώπη. Αυτό θέλω να πω. Αυτό είναι θετικό γιατί θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, η χώρα θα αποκτήσει κάποιο ιστό ή και παραγωγικό ενδεχομένως σαν αυτό που λέγατε, αν και οι Ευρωπαίοι τη βλέπουν περισσότερο σαν χώρα για διακοπές. Από την άλλη πλευρά όμως, όταν επιδοτούνται, είτε είναι απλοί πολίτες, άνθρωποι, εργαζόμενοι, είτε επιχειρηματίες, δημιουργείται ένα κακό προηγούμενο και συμπεριφορές που δεν είναι παραγωγικές. Και οι επιχειρήσεις καλομαθαίνουν και δεν γίνονται ανταγωνιστικές και δεν επιζητούν νέες μεθόδους για να διευρύνουν τα περιθώρια κέρδους κτλ. Σε αυτό πάντως που λέτε υπάρχει και η νέα τάση με τις ψηφιακές νομάδες που είναι αρκετοί που έρχονται, που μπορούν να δουλέψουν τις επιχειρήσεις τους μέσα από το διαδίκτυο και επειδή η Ελλάδα προσφέρει αυτό το κλίμα και αυτό το καιρό, έρχονται αρκετοί και ζουν στην Ελλάδα και δουλεύουν από απόσταση, έτσι δεν είναι? Ναι, έρχονται αρκετοί. Είναι και θα γίνει και θα νομίζω ότι στα επόμενα χρόνια θα ενισχυθεί. Βέβαια είναι άνθρωποι που δουλεύουν για επιχειρήσεις που δεν είναι στην Ελλάδα, αλλά δεν σημαίνει τίποτα. Είναι άνθρωποι που καταναλώνουν εδώ, δηλαδή ενισχύουν ένα μοντέλο οικονομίας, ήθελα να πω, σαν αυτό το τουριστικό που λέγαμε πριν. Δεν θα έχουμε δηλαδή αυτό με την αυτάρκεια και ένα παραγωγικό ιστό διαφορετικό, που και για τη γνώμη μου είναι αναγκαίος προκειμένου να έχει ισορροπία μια χώρα, γιατί το ένα μοντέλο κάποια στιγμή μπορεί να περάσει μια κρίση. Μια χώρα που έχει και παραγωγικό ιστό και εξαγωγές, ας πούμε, μπορεί να αντέξει το άλλο κάποια στιγμή. Δηλαδή το ένα να βοηθάει να είναι συμπληρωματικό στο άλλο. Με αυτή την έννοια το λέω. Ιδιαιτέρως τώρα στον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα που υπάρχουν οι προϋποθέσεις, νομίζω,
επειδή είπατε για υψηλής εξειδίκευσης πριν. Εν πάση περιπτώσει, για να κλείνοντας, θέλω να μας πείτε το εξής. Δεν είναι λίγες φωνές που εκτιμούν ότι η ευρωπαϊκή οικονομία. Να σας πω κάτι για τον άκρο το διατροφικό που μου που το θίξατε. Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του τομέα αυτού στην Ελλάδα είναι η μικρή ιδιοκτησία. Για να υπάρχουν ανταγωνιστικές, να είναι ανταγωνιστικά τα προϊόντα και να μπορούν να βγουν στις διεθνείς αγορές, χρειάζονται μεγάλες οικονομίες κλίμακας. Η Ελλάδα είναι μια πανσπερμία μικρών ιδιοκτησιών που το πολύ να φτιάξουν ένα μικρό προϊόν που θα μπορούσε να πάει σε 2-3 καταστήματα. Έτυχε μια φορά να βρεθώ πριν από χρόνια στη Γερμανία και συζητούσα με κάποιον εινοπαραγωγό, ο οποίος προσπαθούσε να βάλει τα κρασιά του σε μια ευρωπαϊκή αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Όταν του είπαν, τα δοκιμάσαν και ήταν καλής ποιότητας κρασιά και σε τιμή καλή, του είπαν ότι ωραία, θέλουμε τουλάχιστον 5 εκατομμύρια φιάλες για να τα βάλουμε στην αλυσίδα μας και να ξέρουμε ότι αυτός που θα του αρέσει θα το πάρει μια φορά και θα του αρέσει, θα έρθει και τον επόμενο μήνα να το βρει. Ο παραγωγός είχε 200.000 φιάλες στον χρόνο παραγωγή. Ήταν μικρή. Δηλαδή πάει κανείς στην ΕΜΕΑ και βρίσκει 70-80 εινοποιεία, τα οποία όλα μαζί παράγουν 5-10 εκατομμύρια φιάλες. Θέλω να πω λοιπόν, υπάρχει μια πολυδιάσπαση στην αγροτική παραγωγή που δεν βοηθάει τις ελληνικές επιχειρήσεις να βγαίνουν προς τα έξω. Με την ιδιαιτερότητα ή τη μοναδικότητα του προϊόντος, όπως ας πούμε συμβαίνει στο Βελβεντό, που το 90% του είναι πολύ μικρά αυτά για να γίνει στιτά στο εξωτερικό ισοζύγιο. Μάλιστα, είναι πολύ μικρές οι ποσότητες. Σκεφτείτε ότι οι εξαγωγές κρασιών της Ελλάδας, που υποτίθεται ότι είναι χώρα μεσογειακή και τα τελευταία χρόνια υπάρχουν καλής ποιότητας κρασιά, δεν ξεπερνάνε τα 100 εκατομμύρια. Μάλιστα. Τα iPhone που εισάγουμε είναι πολύ περισσότερο. Πολύ περισσότερο. Αυτό το στρατηγικό προϊόν ελληνικό. Αυτό το ρώτησα γιατί τη δεκαετία ας πούμε, του 70 ο αγροτοκτηνοτροφικός τομέας συμμετείχε περίπου στο 40% ή 35%. Ήταν άλλες εποχές και άλλα τα μεγέθη στο εξωτερικό. Και άλλες δομές οικονομίας και εδώ και έξω. Τώρα, για να κλείσουμε, να πάμε στην τελευταία ερώτηση. Η ευρωπαϊκή οικονομία συλλήφθη, κινδυνεύει να μπει σε ύφεση, τουλάχιστον είναι αρκετές φωνές που το κάνουν αυτή την εκτίμηση. Και με την επιτυχία που έχει από τον πληθωρισμό και με όλα τα υπόλοιπα που αναφέρεται, πόσο μπορεί να επηρεάσει την Ελλάδα? Πάρα πολύ. Όσο καλά και να πάει με την επενδυτική βαθμίδα. Πάρα πολύ. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που ζει κυρίως από τις επιδοτήσεις και από το τουριστικό συνάλλαγμα που έρχεται από την Ευρώπη. Αν οι Ευρωπαίοι περικόψουν τις δαπάνες τους και δεν έρθουν διακοπές και περικόψουν και τα προγράμματα των επιδοτήσεων, γιατί δεν θα πρέπει να κάνουν σύσφυξη για να κοιτάξουν τα της αυλής τους, η Ελλάδα θα υποφέρει. Μάλιστα, κύριε Στούπα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο News Hub και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά.